Πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίε και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, ο οποίο είναι διεθνολόγο. Κύριε Βενέτη, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλησπέρα σα, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, κύριε Βενέτη, να αρχίσουμε με την κρίση, την ενεργειακή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ η ενεργειακή κρίση διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλεί ρήγματα, ασυμφωνίες. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο, με τον πόλεμο που έχει κηρύξει ο Πούτιν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επακόλουθο του πολέμου στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, ο μεγάλος ασθενής του 21ου αιώνα για άλλη μια φορά αποδεικνύει τον χαρακτηρισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες ότι η έλλειψη μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, η έλλειψη μιας κοινής εσωτερικής πολιτικής πάντα δημιουργεί προβλήματα όταν υπάρχουν μεγάλες κρίσεις. Και το Ουκρανικό βέβαια αποτελεί κλασικό παράδειγμα. Στην περίπτωση λοιπόν τώρα των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα, στο ενεργειακό, στη προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής στη λέλαπα της ακρίβειας και της έλλειψης που έρχεται το χειμώνα που βλέπουμε, καταλαβαίνετε ότι ισχύει το ρητό «σώζον εαυτό σωθήτω». Δεν υπάρχουν συσσωματώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Βορρά και Νότου. Εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν στο πλαίσιο αυτών των συσσωματώσεων το Βίζεγκρατ, όπως το ξέραμε σε επίπεδο νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, οικονομικής πολιτικής, αναμένεται να έχει έκφανση και στα ενεργειακά. Αυτές λοιπόν οι συσσωματώσεις με βάση το πολιτιστικό κυρίως υπόβαθρο αναμένεται να δώσει το στίγμα και στα ενεργειακά, δηλαδή ποιες χώρες θα μπορέσουν να έχουν την όποια επάρκεια μπορούν να έχουν, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν. Το είπατε σωστά. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Είναι σαφές, καθώς προχωρά όλη αυτή η κρίση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό και ένα σχεδόν αριστοτεχνικό παιχνίδι, επιταχύνοντας την διαμόρφωση των μελλοντικών δύο πόλων, ΗΠΑ, Κίνα. Και όλο αυτό βάζοντας τον πολιτικά ανόητο, θα μπορούσα να πω, Ζελένσκι, να προκαλέσει τον πολιτικά δολοφονικό Πούτιν να γίνει αυτό που έγινε, να το πληρώσει ο Ουκρανικός λαός, να το πληρώσει ο Ρωσικός λαός με αίμα και να το πληρώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως είπατε είναι ο μεγάλος ασθενής, να το πληρώσουμε όλοι εμείς με αποτελέσματα που κανείς δεν μπορεί να, από τώρα να προεξοφλήσει. Πώς πάνε οι επιχειρήσεις των Ουκρανών στην Ουκρανία? Γιατί φαίνεται ότι και ο Πούτιν έμεσα έχει αποδεχτεί ότι υπάρχει μια ουκρανική αντεπίθεση εκεί. Ναι, υπάρχει η ουκρανική αντεπίθεση, η οποία βέβαια είναι περιορισμένη σε έκταση, δεν είναι στο βαθμό που παρουσιάζουν τα διεθνή δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, μίνι μερική αντεπίθεση περιορισμένη σε έκταση σε κάποια μέτωπα, στα βορειοανατολικά για παράδειγμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η αντεπίθεση αυτή δεν είναι γενικευμένη, δεν είναι λέλαπα, δεν είναι κριτική που θα προκαλέσει την απώλεια εδαφών μαζικά από την πλευρά της Ρωσίας. Οι όποιες περιοχές ανακαταλαμβάνονται κατά την κοινή προπαγανδιστική πολιτική που υπάρχει ένθεκα κήθεν στην περίπτωση τώρα της Δύσης, καταλαβαίνετε ότι υπερτονίζεται για να μειώσει το κύρος του Πούτιν στην παρούσα φάση. Είναι προφανές ότι ο Πούτιν υπολογίζει τα συν και πλην, προφανώς βρίσκεται σε μια κατάσταση ιδιαίτερη, διότι το μέτωπο των εξελίξεων και του πολέμου έχει σταθεροποιηθεί και αυτό βέβαια δεν ικανοποιεί αφενός τον επιτιθέμενο που είναι η Ρωσία. Αφετέρου, ο Πούτιν έχει μια ιδιαίτερη ιδιάζουσα αντίληψη της στρατηγικής πραγματικότητας, επενδύει, τζογάρει, ρισκάρει να μετατρέψει το συμβατικό τρόπο που διεξάγεται ένας πόλεμος σε ασύμετρο, δηλαδή να παρατείνει, ακολουθεί μια παρελκυστική πολιτική για να εκβιάσει αποτελέσματα από τη Δύση. Τώρα, αυτό βέβαια μπορεί να γυρίσει μπούμεραν. Ο ίδιος επενδύει χρονικά ότι μπορεί, με βάση το κύρος και τον έλεγχο του κράτους που έχει στη Ρωσία, να ανταπεξέλθει αυτή την βοήθεια. Και να βυθίσει στο ψύχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ψύχος και στην κοινωνική αναταραχή, όπως έχει πει. Για πάμε να δούμε τα ελληνοτουρκικά τώρα όπως εξελίσσονται, καθώς οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν, μιλώντας και για περιουσίες μουσουλμάνων. Αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί με την Συμφωνία της Άγκυρας το 1930, αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα στα οποία οι Τούρκοι προκαλούν, πέρα από το ότι θα έρθουμε νύχτα και δεν θα μας περιμένετε. Την ίδια στιγμή έχουμε τον ΝΑΤΟ, έχουμε τον Στόλτεμπεργκ να λέει: «Οκ, λύστε τις διαφωνίες σας, παιδιά. Λύστε μόνοι σας τις διαφωνίες. Μην παίρνοντας θέση και χαϊδεύοντας σαφέστατα την τουρκική πλευρά». Πώς εξελίσσονται τα πράγματα?
κύριε Βανέτη. Καταρχήν, η τουρκική πλευρά, έχουμε ξαναπεί ότι ασκεί αυτή τη ρητορική στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο για να συσπυρώσει ο Ερντογάν τον τουρκικό λαό που δοκιμάζεται από τις δυτικές χρηματοπιστωτικές κυρώσεις και να έχει τα επιθυμητά για αυτόν τα αποτελέσματα. Αυτό ευνοεί και τον κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σωστό. Και για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα όμως εδώ. Μόνο αυτό έχω την αίσθηση. Ναι, κύριε Βανέτη, τα έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία είναι γνωστό ότι έχει στρατηγικές αξιώσεις, είναι αναθεωρητική η πολιτική της, αλλά δεν είναι υλοποιήσιμη αυτή τη στιγμή λόγω της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή, του Αιγαίου κλπ. Δεύτερο που κρατούμενο. Η τρίτη παράμετρος που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι η Τουρκία, επειδή η Ελλάδα πάντοτε, ιδιαίτερα μετά το 1922, έχουμε και την επέτειο των 100 χρόνων, μετά το 1922 ακολουθεί μια φοβική πολιτική εναντίον της Τουρκίας, η οποία δίνει στους Τούρκους ηγέτες, τους εκάστοτε Τούρκους ηγέτες, το δικαίωμα να εκφράζονται όπως θέλουν στις όποιες περιστάσεις επιθυμούν. Γνωρίζουν δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει μια ηγεσία που δεν ξέρει, για παράδειγμα, την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, ναι, το 1987, ναι, δεν είναι σε θέση να κοιτάξει στο κατά πρόσωπο την τουρκική ηγεσία λόγω διαφόρων τέλος πάντων αιτίων κτλ. Κτλ. Που δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε. Αυτό μάλλον φέρνει την Τουρκία στο ρόλο του, θα λέγαμε, του άδικα, ζητούντος πράγματα για τα οποία η ίδια έχει παραβιάσει στη συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή, όταν μιλάει για τη μειονότητα, την μουσουλμανική, χαρακτηρίζοντας την τουρκική, ναι, για ένα θέμα. Ακριβώς. Βέβαια και μουσουλμάνο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική μειονότητα, που δεν είναι ελληνική, είναι χριστιανική, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Έτσι. Είναι ρωμαϊκή μειονότητα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν, η ίδια η Τουρκία έχει παραβιάσει τη συνθήκη της Λοζάνης κατ' επανάληψη, με τα Σεπτεμβριανά, με και πιο νωρίς, ναι, με, ναι, διάφορα ασύμμετρα μέσα που έχει χρησιμοποιήσει κατά των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και άλλων περιοχών. Θέλω να πω ότι η Τουρκία, η οποία έχει παραβιάσει, δείχνει, κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα, η οποία έχει φερθεί στην μουσουλμανική μειονότητα σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης της Λοζάνης μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα, όταν οι ελληνικές ηγεσίες δεν θέτουν το θέμα των Σεπτεμβριανών, της εκδίωξης των Κωνσταντινοπολιτών και των άλλων Ρωμιών από το 1955 και μετά, ναι, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία, κατά το κοινό λεγόμενο, αποθρασίδεται. Μάλιστα. Και αυτό βλέπουμε, μάλιστα, κάθε φορά που υπάρχει κρίση, ρητορικά τουλάχιστον. Και το ΝΑΤΟ, όχι νύπτητα χείρας του, αλλά παίρνει θέση λέγοντας λύστε τις διαφωνίες υπέρ των Τούρκων, είναι αυτό, έμεση θέση. Ευχαριστώ, κύριε Βενέτη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε βλέποντας και το πρόσωπό σας. Γιατί είχαμε μια τεχνική δυσκολία με το Skype. Σας ευχαριστώ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Το ΝΑΤΟ παίζει πάντα το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, κύριε Ντόκα, και αυτό θα συνεχίσει να εξελίσσεται, δυστυχώς, για τα ελληνικά συμφέροντα. Μάλιστα. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, τώρα, Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας Υπήρου. Συνεχώς περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει για τη δημιουργία αυτού του πάρκου, που, αν αναπτυχθεί ορθολογικά και πολλή πλευρά.